Διακίνηση λαθρέων τσιγάρων μέσα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο υπό την ομπρέλα του ασύλου μέρα μεσημέρι. Θα ρωτήσουμε πόσο τα έχουν τα τσιγάρα εδώ τα παιδιά. Πόσο τα έχουν τα τσιγάρα? 1,5 ευρώ. 1,5 ευρώ το πακέτο, Είναι καλής ποιότητας. Αδερφέ, πόσο το έχουμε το τσιγάρο? Τσιγάρα πόσο το πακέτο? Λίγα μέτρα πιο μακριά και πάντα εντός του χώρου που ισχύει το άσυλο, ένας άλλος παράνομος διακινητής πουλάει αθλητικά παπούτσια και ευνηδιάζεται στη θέα της κάμερας. Πόσο έχουμε τα παπούτσια εδώ, φίλε? 20 ή 15? Πόσο τα έχουμε? Βρισκόμαστε έξω από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο που, όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, μέχρι και σήμερα υπάρχει ένα παζάρι εντός του χώρου. Εδώ πουλάνε παπούτσια, ενώ λίγο παρακάτω πουλάνε τσιγάρα έναντι 1,5 ευρώ το πακέτο. Λίγο πριν την κατάργηση του ασύλου, όπως έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, η εικόνα στην ΑΣΟΕ δεν θυμίζει σε τίποτα αυτή ενός πανεπιστημίου. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, μέσα στους χώρους του Οικονομικού Πανεπιστημίου γίνεται παρεμπόριο, αν και στη σχολή έχει μπει λουκέτο, οπότε είναι κλειστή. Εδώ βλέπετε. Κυρία μου, πώς το βλέπετε αυτό με το παρεμπόριο εντός του σχολής? Τι να πω. Πιστεύω τώρα που άλλαξε η κυβέρνηση θα διορθώσει και αυτή την ανομία. Μετά από κάποια τηλέφωνα που κάνουν οι παράνομοι διακινητές για να ενημερώσουν για την καταγραφή τους από την κάμερα, απομακρύνονται από το σημείο. Γιατί λένε να πήρες τα λεφτά και έφυγες? Μόλις τα άτομα αντιλήφθηκαν την παρουσία της κάμερας, άφησαν την πραμάτια τους στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μπήκαν στο εσωτερικό του. Δυστυχώς είναι ξεκάθαρο ότι το άσυλο από άσυλο ιδεών και ακαδημαϊκής ελευθερίας έχει καταστεί πλέον ένα άσυλο εγκληματικών και παράνομων πράξεων. Θα πρέπει να καταργηθεί το άσυλο της ανομίας. Η κατάσταση εκείνη μέσω της οποίας στο όνομα του ασύλου υπάρχει μια μεγάλη παραβατικότητα και καταστάσεις ανομίας μέσα στα πανεπιστημιακά κάμπους. Αξίζει να σημειωθεί πως κατά το παρελθόν δεκάδες είναι οι επιθέσεις που έχουν δεχθεί οι αστυνομικές δυνάμεις όταν προσπάθησαν να απομακρύνουν τους παράνομους μικροπολιτές από το σημείο. Αλληλέγγυοι, εκμεταλλευόμενοι και αυτοί το άσυλο, χρησιμοποίησαν και οι ίδιοι το πανεπιστήμιο ως ορμητήριο.